Μπλουζάρα, ναι. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο chilling out εδώ με την καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω. Ανδρέας, αργήσαμε. Μπράβο, αργήσαμε. Εντάξει, δεν έχει μωρέ και επικαιρότητα και τέτοια. Οπότε είπαμε να κάνουμε ένα ωραίο το πτενάκι από αυτά που ξέρουμε εμείς τα ωραία, τα καλοκαιρινά, τα δροσερά, στα οποία θα κάτσουν δύο διαφορετικές γενιές και θα κονταροχτυπηθούν ώστε να δούνε ποια νου το top 10 θα υπερισχύσει. Όχι, πλάκα κάνουμε. Θέλω να πεις στον κόσμο τι είναι το σημερινό top 10. Σε ποια χάμε. Έχουμε βάλει δύο, ναι. Όποια επιβιώσει από τις δύο που έχουμε το βάλει. Το σημερινό top 10, ναι. Είναι... οι αγαπημένες μας horror ταινίες. Οι αγαπημένες μας horror ταινίες, το τονίζουμε, όχι καλύτερες horror ταινίες. Να ξεκαθαρίσουμε πριν ξεκινήσουμε ότι εγώ, και το ξέρεις καλά κι εσύ, δεν είμαι φαν του είδους. Ναι. Έτσι. Δεν είμαι καθόλου φαν του είδους. Εσύ είσαι. Εντάξει. Θα κάτσω να δω horror ταινίες. Καμιά φορά τις απολαμβάνω και λες να λέω και η ώρα, γιατί δεν είναι όλες οι ταινίες για όλες τις ώρες. Αλλά γενικά δεν είμαι φαν. Αυτό. Ναι, εντάξει. Το ξεκαθαρίζω. Παρ' όλα αυτά μπορώ να κρίνω αν μία horror ταινία είναι καλή ή δεν είναι. Ναι. Αυτό. Λες να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Να πούμε ότι στα προηγούμενα top 10 βάζαμε 5 ο Ανδρέας και 5 εγώ. Οπότε φτιαχνόταν έτσι το top 10. Στην ουσία δηλαδή ήταν ένα top 5 επί 2. Τώρα το έχουμε κάνει top 10 καθαρό, pure, originale. Δεν θα υπεραναλύουμε την κάθε ταινία για να μην βγει 600 χρόνια το βίντεο και κατ' επέκταση το podcast. Γιατί μας ακούτε και σε Spotify και σε Apple Podcasts, αλλά και στο YouTube μπορείτε να απολαμβάνετε και αυτές τις σπέσεις. Οι καλοί είναι στο YouTube. Εννοείται, γιατί απολαμβάνετε αυτές τις σπέσεις φατσάρες, έτσι. Δεν κάθομαι εδώ πέρα και στείνω σκηνικά τσάμπα. Άιντε να πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Πάμε, δώσε 5 και πάμε. 10 πρέπει κανονικά. 10, γιατί... ναι, γιατί είναι το ψέμα. λοιπόν. Πάλι εγώ. Άμπε ο μπλομ του γκίθε μπλομ. Άμπε ο μπλομ του γκίθε μπλομ. Μπλι μπλομ. Εσύ. Ξεκινάω τότε εγώ. Ξεκίνα, νούμερο 10. Λοιπόν, νούμερο 10. Ναι. Κανονικά, ναι. Το νούμερο 10 αυτό. Ναι. Ίσως να μην είναι δίκαιο. Γιατί? Ίσως να μην είναι το νούμερο 10 μου. Δηλαδή. Γιατί, εντάξει, κανονικά μπορεί... το νούμερο 10 αυτό ίσως να μην είναι το νούμερο 10 του. Γιατί μπορεί να υπάρχουν καλύτερες ταινίες, αλλά ναι. Το έβαλα αυτό μόνο και μόνο για την ιδέα. Ναι. Λέγεται It Follows. Ναι. Του David Robert Mitchell. Δεν το έχω δει. Ναι, λέγεται It Follows. Μόνο την ιδέα θα πω, γι' αυτό την έβαλα. Για να μιλάμε γι' αυτό. Σε ακολουθεί μια υπερφυσική δύναμη. Ναι. Η οποία μεταδίδεται με το σεξ. Α, ναι. Και αυτό. Υπερφυσική δύναμη. Ναι. Σε ακολουθεί κάτι. Ναι. Το οποίο μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής. Ναι. Α, σοβαρά. Ναι. Καλό. Και γιατί είναι τόσο, γιατί σου αρέσει το πει και το βάλεις στο νούμερο 10, ας πούμε. Γιατί είναι πολύ ωραία η εκτέλεση της ιδέας. Α, είναι και η εκτέλεση ωραία. Ναι. Δηλαδή. Είναι ωραία η εκτέλεση της ιδέας. Ωραία. Εντάξει, τώρα οι ηθοποιοί είναι απλοί. Δεν είναι γνωστοί. Teenagers, όχι. Α. Είναι απλά teenagers, ξέρεις, κάνουν κλασικά horror ταινία. Εντάξει, εφόσον έχει να κάνει και με σεξ και με τέτοια, λογικό να βάζανε teenagers. Ναι, ναι. Αλλά σ' αρέσει πιο πολύ για την ιδέα δηλαδή. Ναι, ναι. Και εγώ έχω βάλει αλήθεια κάποια για την ιδέα και μπράβο, δράτω την ευκαιρία, Αντρέα. Γιατί στο δικό μου νούμερο 10 έχω άλλο ένα project που μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του και είναι το The Black Phone. Το The Black Phone του 2021. Ναι. Μπράβο. Το οποίο το έχει σκηνοθετήσει ο Σκοτ Ντέριξον. Δεν είναι Έριξον, είναι Ντέριξον. Είναι ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας Doctor Strange, του εξορκισμού της Emily Rose, που είναι και αυτή μια πολύ καλή horror ταινία. Δεν την έχω δει. Πρωταγωνιστεί ο Ethan Hawke, την είχαμε δει μαζί. Ναι, το ξέρω. Στηρίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Joe Hill και φέρνει και αυτό μια πολύ ωραία και πρωτότυπη ιδέα σε ταινία. Γιατί, να το πω long story short, ρε παιδί μου, είναι ένας απαγωγέας ο οποίος έχει το ψευδώνυμο The Grabber και απαγάγει παιδιά. Τα πηγαίνει σε ένα υπόγειο, τα κλειδώνει και μέσα εκεί πέρα, εφόσον έχει απαγάγει ένα αγοράκι, το πηγαίνει μέσα στο υπόγειο και αυτό μπορεί μέσω ενός μαύρου τηλεφώνου. Άλλο έτσι και η ταμπέλα. μέσω ενός μαύρου τηλεφώνου μπορεί και επικοινωνεί με τα πνεύματα των παιδιών που έχουν πεθάνει εκεί μέσα. Και αυτά τα πνεύματα προσπαθούν να τον βοηθήσουν να ξεφύγει και μαζί με αυτό ταυτόχρονα δηλαδή του δωματίου, προσπαθεί και η αδερφή του, η οποία έχει κάποια σούπερ δύναμη, βλέπει οράματα και προσπαθεί και αυτή να βοηθήσει τις αρχές να βρούνε το που έχει εγκλωβίσει τον αδερφό της. Κοιτάξτε τώρα, για να σου αρέσει η συγκεκριμένη ταινία, πρέπει να δεχτείς τους κανόνες της. Έτσι. Που οι κανόνες της είναι να δεχτείς ότι η αδερφή του έχει την υπερφυσική δύναμη των οραμάτων αυτών και μπορεί και βοηθάει. Και επίσης ότι μπορεί μέσω ενός τηλεφώνου να μιλάει με τις ψυχές των προηγούμενων παιδιών. Ο Ethan Hawke παίζει εκπληκτικά σε αυτή την ταινία. Όπως σε κάθε ταινία. Και σειρά.
ωραία. Είναι φοβερός ηθοποιός. Παίζουν και οι μικροί ηθοποιοί πάρα πολύ καλά. Ναι. Όλα αυτά βέβαια, παρόλο που δέχεσαι τους κανόνες της ταινίας, στο τέλος βγάζουν νόημα. Ναι. Ή τουλάχιστον μπορείς εσύ να βγάλεις ένα νόημα από όλα αυτά. Δεν στο δίνει μασημένη τροφή η ταινία, αλλά από όλα αυτά που σου δείχνει, που σου σετάρει, μπορείς να βγάλεις εσύ ένα δικό σου συμπέρασμα. Γι' αυτό το έχω βάλει, γιατί και αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα και μου αρέσει να βλέπω φρέσκες ιδέες και όταν είμαστε τώρα για μια ταινία, μιλάμε του 2021. Που οι χώρο ταινίες το 2021 είναι. Έχουν κορεστεί τώρα γιατί ο καθένας μπορεί να πάει να βγάλει μια χώρο ταινία. Έστω και σκατά να είναι, μπορεί να έχει μια ωραία ιδέα και ας μην την εκτελέσει καλά. Ναι. Αλλά σαν ιδέα είναι πολύ εύκολο να βγάλεις. Οπότε γι' αυτό την έχω στο νούμερο 10. Και εγώ για την ιδέα. Την είχαμε δει μαζί και μας είχε. Δεν είχα... Εμένα μου είχε αρέσει περισσότερο, θυμάμαι από σένα. Ναι, μπορεί. Εσένα δεν σου είχε αρέσει τόσο πολύ. Σου είχε ναι. αρέσει, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε 9-9. Αυτό μου είχε αρέσει πολύ. Ναι. Ήταν το νούμερο 9, ναι. Το οποίο είναι το Midsommar. Που εσένα δεν σου είχε αρέσει τόσο πολύ. Το έχει βάλει το Midsommar το μεσοκαλόκαιρο, το έχει βάλει στο top 10 σου. Ναι, στο νούμερο 9 κιόλας. Καλά είσαι γενικά. Να, βλέπεις που δεν σ' άρεσε. Είσαι 17 χρονών σίγουρα. Ναι, ναι. Γιατί πόσο πρέπει να. Πραγματικά, παιδιά, πορώ με αυτό το παιδί. Γιατί πόσο πρέπει να μοιάζει. Έβαλε το μεσοκαλόκαιρο στο top 10 του. Top 9. Ωραίο. Ωραίο. Ξεχωριστό. Δεν το συζητάμε. Πες αυτό που λέω. Μου έχει μείνει στον εγκέφαλο. Αυτά που γράφεις. Α, ναι. Ναι. Το λέω γιατί εγώ έφερα αντίρρηση γι' αυτό το. Πες εσύ και θα σου πω εγώ. Καταρχάς, ο Άρι Άστερ που είναι ένας σκηνοθέτης που τώρα. Τον έχω κι εγώ, αλλά πιο πάνω. Ναι. 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 Δεν θα πω πολλά για αυτόν ακόμα. Ναι. Μετά. Θα αναλύσουμε πιο μετά, ναι. Είναι τόσο περίεργο αυτή η ταινία που είναι άβολο. Η ταινία, που είναι άβολο σε κάποιες στιγμές. Βασικά είναι ότι κάποιες στιγμές. Συνεχώς σε όλες τις στιγμές, ναι, όντως. Αυτή είναι και νομίζω αυτό είναι και ο στόχος του. Ναι, 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 αυτό θέλει να πετύχει. Ναι. Και το πετυχαίνει 100%. Τώρα η Florence Pugh είναι ίσως από τους πιο ωραίους ρόλους που έχει παίξει. Στηρίζουμε Florence Pugh. Ναι, από τους πιο ωραίους ρόλους που έχει παίξει. Και τη ταιριάζει να είναι περίεργη, να παίζει περίεργηλες. Ναι, ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ τρομακτική, δεν τρομάζεις. Αλλά είναι gore. Ναι. Έχει κάποιες και. Είναι gore αυτό. Είναι. Σε κάνει και αειδιάζεις σε ναι. στιγμές. Δεν είναι με δαίμονες και τέτοια που είναι κάποιες horror ταινίες. Δεν είναι με jump scares. Είναι απλά. Όχι, ας μην ρίξουμε spoil τώρα, αλλά. Ναι, εντάξει. Ο μεγαλύτερος εχθρός στη συγκεκριμένη ταινία, δηλαδή η αρρώστια βγαίνει από το ανθρώπινο είδος. Κατευθείαν από το ανθρώπινο ναι. είδος. Δεν έχει κάτι. Είναι άρρωστη ταινία. Άρρωστη. Στο νούμερο 9, δηλαδή νούμερο 9. Το μεσοκαλόκαιρο, Ναι. Λοιπόν, εγώ στο νούμερο 9 έχω βάλει το ψυχό του 1960 δεν του το Hitchcock. Και το έχω βάλει, καταρχάς μην πέστε να με φάτε τώρα. Ο λόγος που το έχω βάλει στο 9 και όχι πιο ψηλά είναι γιατί και αυτό στην ουσία είναι ένα ψυχολογικό thriller μυστηρίου, το οποίο έχει πινελιές horror. Και, θέλω το δω αυτό. Και για να λέμε και την αλήθεια, είναι όσο horror του επιτρέπει η εποχή του. Γιατί είναι μια ταινία η οποία βγήκε το 1960. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η λογοκρισία της εποχής δεν το άφηνε να είναι και τόσο πολύ horror όσο μπορεί να ήταν, ας πούμε, πιο μετά. Περιέχει horror στοιχεία και το κερασάκι στη τούρτα είναι και το τρελό plot twist που έχει στο τέλος. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για το ψυχό, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Εκπληκτικές ερμηνείες, φοβερή ατμόσφαιρα την οποία μπορεί μόνο ο Hitchcock να κτίσει στις ταινίες του και γι' αυτό από τότε προσπαθούν όλοι μετά να τον μιμηθούν και πολύ καλά κάνουν. Γιατί είναι ο μάστερ του είδους. Σε χαλάει στην ταινία η χρονολογία της. Όχι καθόλου. Ναι. Και δεν με χαλάει καθόλου και ότι είναι ασπρόμαυρη. Ναι. Αν ο άλλος είχε εκτελέσει σωστά το project. Δεν σε αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο αυτό, σε αυτά τα χρόνια σε βοηθάει η σαπίλα. Σε βοηθάει η κακή ποιότητα της εικόνας. Τρομάζει πιο πολύ, σου είναι λίγο πιο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή προσδίδει σε αυτή την περιεργήλα. Το πλότ της ταινίας είναι ένα πολύ απλό πλότ. Δηλαδή είναι μια ταινία την οποία μπορεί να παρακολουθήσει ο καθένας. Μπορεί να την ακολουθήσει κιόλας ο καθένας. Δηλαδή δεν είναι ότι. Είναι ένα πολύ απλό πλότ. Είναι μια υπάλληλος η οποία βρίσκει κάποια χρήματα από το αφεντικό της, τα οποία τα παίρνει ή τα κλέβει, προσπαθεί να ξεφύγει, πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο και εκεί γίνονται όλα. Δηλαδή, στην ουσία είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ένα thriller μυστηρίου. Πραγματικά είναι μια ταινία masterclass, την οποία δεν θα πω παραπάνω πράγματα, δεν θα αναλύσω παραπάνω πράγματα, θα τα αφήσω και ίσως κάνουμε ένα βίντεο στο μέλλον που μπορεί να τα αναλύσουμε όταν γουστάρουμε. Ήδη έχει αναφερθεί η ταινία σε βίντεο σου. Ναι, ήδη έχει αναφερθεί, αλλά το κάνουμε λίγο πιο έτσι, αναλυτικό. Το αξίζει πιστεύω ένα βίντεο σου πιο αναλυτικό, ρε παιδί μου. Νούμερο 8 τώρα ναι. δικό μου είναι το Train to Busan. Α, εγώ να το διευκρινίσω, δεν έχω βάλει ταινίες με ζόμπι εγώ καθόλου. Όχι, εγώ. Διότι ήθελα να το κάνουμε άλλο επεισόδιο, δεν πειράζει το. Βάλει ο Ανδρέας. Έχω βάλει κι άλλη. Α, ναι. Όχι, εγώ δεν έβαλα καθόλου με ζόμπι, παιδιά, γιατί άμα βάζαμε και ζόμπι τώρα. Εγώ έχω να σας πω τώρα ζόμπι, να μιλάμε σαν επεισόδιο μόνο για ταινίες με ζόμπι τώρα. Από τις καλύτερες ταινίες με ζόμπι. Κυρίως είναι από τις καλύτερες ταινίες με ζόμπι, γιατί τα ζόμπι είναι
τα πιο επικίνδυνα. Κόβουν κόλλους. Τα πιο επικίνδυνα ίσως ζόμπι γενικά. Ναι, ναι. Σε ταινίες με ζόμπι. Δηλαδή φανταστείτε ότι είσαι σε ένα κόσμο στο οποίο οι άνθρωποι μετατρέπονται ζόμπι και φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που μετατρέπηκαν σε ζόμπι να είναι Κορεάτες. Που ούτως ή άλλως. Φανταστείτε αυτοί να είναι ζόμπι τώρα, πώς τρέχουν. Αυτό. Ναι. Και ναι, νούμερο 8 Train to Busan. Σε όσους αρέσουν οι ταινίες με ζόμπι και να μην τους αρέσουν βασικά. Και να μην σας αρέσουν πρέπει να τη δείτε. Ναι, το Train to Busan. Ναι, γιατί κάνει σωστά και το υπόλοιπο. Γιατί δεν είναι μόνο τα ζόμπι. Ναι. Είναι να κάνει σωστά και το υπόλοιπο και το κάνει πολύ σωστά. Ναι. Δικό μου νούμερο 8, το αυτό ή αλλιώς It. Κάποιοι λένε πως το παλιό It είναι καλύτερο. Δεν έχω δει το παλιό It, διότι σας είπα δεν είμαι φαν του είδους, οπότε έχω δει μόνο το καινούριο. Συμφωνώ όμως, δηλαδή το ακούω ότι έχει μια βάση αυτό που λένε ότι επειδή ο παλιός ο Pennywise ήταν πιο αληθινός, φαινόταν πιο αληθινός σαν κλόουν, ότι ήταν ακόμη πιο τρομακτικός από τον άλλον. Ούτε που... εγώ το έχω δει το παλιό, ναι. Το ακούω. Τώρα, εγώ θα μιλήσω για το νέο γιατί δεν έχω δει το παλιό. Ίσως αν είχα δει το παλιό, να είχα βάλει το παλιό εδώ πέρα. Τώρα, το νέο έρχεται να προσθέσει σε αντίθεση με το παλιό μια έτσι νέα πινελιά πιο σύγχρονη στο franchise. Το οποίο προέρχεται από το μυαλό του Mastermind Stephen King. Έτσι. Έδωσαν έτσι μια CGI πινελιά στο χαρακτήρα, τον έκαναν πιο τρομακτικό, του πρόσθεσαν περισσότερα δόντια. Και εκτός αυτού, πίσω από τον χαρακτήρα βρίσκεται και ο εκπληκτικός Bill Skarsgård, ο οποίος είναι όντως αϊκομπίλης, λόγω και του ονόματος. Ο τύπος έχει γεννηθεί για αυτό τον ρόλο, τον τερματίζει τον ρόλο. Και να ξέρετε ότι γενικά στον Pennywise υπάρχει πολύ CGI, υπάρχουν πολλά κιλά CGI, εκεί πέρα που δεν υπάρχει καθόλου, υπάρχει 0% CGI, είναι στα μάτια. Α, μάτια. Στα μάτια του Pennywise, παιδιά, ό,τι βλέπετε από μάτια και ακόμη αυτά που κάνει τα περίεργα που τα γυρνάει γύρω-γύρω, που βλέπει διαφορετικά και αυτά, είναι όλα 100% του Bill Skarsgård. Δεν έχουν βάλει ίχνος CGI. Καταρχάς, εγώ να ξέρετε ότι την έχω σε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, τη συγκεκριμένη ταινία, μόνο και μόνο για το intro της. Μπορώ να κάθομαι να βλέπω το intro, δηλαδή την απαγωγή του μικρού George. Come, Georgie. Μπορώ να το βλέπω συνεχώς βροχή, νταρκίλα, μουντίλα. Τρελαίνομαι. Μπορώ να βλέπω συνεχόμενα το intro του It, παιδιά, χωρίς να βλέπω την υπόλοιπη ταινία. Μόνο το intro. Μόνο και μόνο για το intro και για όλο το υπόλοιπο που σας είπα στο νούμερο 8, It. Δεν μου πολύ αρέσει. Το δεύτερο δεν το έχω δει καν. Καλά. Το δεύτερο ίσως μπει σε μια καινούργια σειρά που σκέφτομαι να ξεκινήσω βίντεο. Είμαι ακόμα σε σκέψεις. Βασικά το φτιάχνω ακόμη το project. Τον επόμενο καιρό θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ωραία. Αυτά. Νούμερο 7 δικό μου είναι το The Ring. Να. Ας πούμε, που θα διαφωνήσουμε με τον Αντρέα. Πάμε. Ναι. Από τις πιο ωραίες ιδέες σε χορορ ταινίες και όλοι ξέρουν μια συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας και ας μην ξέρουν ποια ταινία είναι αυτή. Ναι. Όλοι την ξέρουν. Στην ουσία είναι αυτό, η ταινία, για όσους δεν ξέρουν, είναι η ταινία με την κασέτα. Που αν δεις αυτή την κασέτα, μετά από μια εβδομάδα θα πεθάνεις. Εγώ αυτή την ταινία την είχα μάθει από το Scary Movie το 3. Ναι. Πριν δω την ταινία, δηλαδή είχα δει αυτό που βγαίνει αυτή την τηλεόραση και παίζει box. Δεν το έχω δει. Αυτό είχα δει εγώ. Δεν το έχω δει. Οπότε μετά από αυτό δεν μπορούσα να τη δω με σοβαρό μάτι τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά τέλος πάντων, οκ, ναι. Το σενάριο πολύ ενδιαφέρον μετά εξελίσσεται. Έχει μια ξεχωριστή. Εντάξει, βέβαια. Υπάρχουν αντίστοιχα σενάρια, έτσι. Δεν φέρνει και κάτι τόσο φρέσκο. Πολύ πρασινίλα αυτό το The Ring, ρε παιδιά. Ναι. Αυτό δεν μπορεί. Ούτε το Matrix είναι τόσο πράσινο. Γιατί όχι. Πολύ πρασινίλα. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρά του. Ήταν πολύ ξεχωριστή. Καλό ήτανε, απλά το θεωρώ decent. Δεν με τρέλανε δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω στο νούμερο 7. Δεν με τρέλανε, ναι. Καλό, δεν το συζητάω. Είναι από τις κορυφαίες, αλλά όχι σε εγώ, ας πούμε, να μια ταινία που δεν θα βάζα εγώ στο top 10 με ναι. Τίποτα. Λοιπόν, νούμερο 7 δικό μου είναι το The Menu. Ναι. Το 2022. Δεν το έχω δει, ψυχολογικό θρίλερ με Anya Taylor-Joy, με τον Nicholas Hoult. Είναι αυτό που παίζει Voldemort. Και με Ralph Fiennes, ο οποίος κλέβει την παράσταση ναι. Σε άλλο ένα project. Είναι εκπληκτικός ηθοποιός. Εντάξει, περισσότεροι θα τον ξέρετε όπως και ο Ανδρέας από το ρόλο του Voldemort. Αλλά παιδιά, ο τύπος όπου και να παίζει είναι εκπληκτικός, δεν υπάρχει. Ναι. Η ταινία τώρα, το μενού. Φέρνει μια πολύ ωραία και φρέσκια, ξεχωριστή ιδέα, ρε παιδί μου. Είναι ένας βραβευμένος σεφ, ο οποίος καλεί διάφορους πλούσιους, ξεχωριστούς καλεσμένους σε ποιος είναι ο σεφ? Ο Ραλφ Φίνς. Ωραία. Σε ένα απομακρυσμένο νησί, για δείπνο τους καλεί. Δεν είναι απλά σεφ, είναι καλλιτέχνη σεφ που όσοι δούνε θα καταλάβουν. Και καλά, σαν να σας βγάλω μια έτσι και τέτοια. Όχι, καμία σχέση φιγούρες. Με αυτό. Όχι, είναι όντως καλλιτέχνης, όχι καρνάβαλος. αλλά θα καταλάβουν σιγά-σιγά οι καλεσμένοι ότι ο σεφ είχε κάτι πολύ διαφορετικό στο μυαλό του από όλο το υπόλοιπο. Και για να το έχω στις horror ταινίες εδώ πέρα, καταλαβαίνετε περίπου τι γίνεται. Αλλά εκτός του επιφανειακού πράγματος, η ταινία περνάει και πολλά αλληγορικά μηνύματα. Αν το ψάξει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, θα δεις ότι έχει μεγάλο βάθος. Πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες. Έχει πολύ ωραία. Έχει και το μυστήριο μέσα της. Είναι λίγο σαν τώρα, έτσι. R-rated Knives Out.
Αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτό που μου είπε ταιριάζει πολύ με το Knives Out. Ναι, είναι λίγο. Το οποίο μετά την πρώτη ταινία έχει, έχει καταστραφεί, έτσι να το πούμε αυτό. Καλά, να αναφέρουμε σε αυτό το βίντεο. Μην άντε πια τώρα με αυτές τις ιδέες και βγαίνει και τρία τώρα. Βγαίνει και τρία. Ναι, βγαίνει και τρίτο. Α. Δικό σου. Νούμερο 7, δικό σου, δεμένου. Το μενού. Νούμερο 6, δικό μου. Μια ταινία που έχει βγει πρόσφατα και την είδαμε και φέτος. Ναι. Το Barbarian. Το Barbarian. Α, το οποίο έχει μπει στο Netflix, να ξέρετε. Όσοι θέλετε να πάτε το δείτε, έχει μπει στο Netflix. Το είδα δύο φορές την ίδια μέρα. Ωραίο. Όταν είχε βγει. Ωραίο, όταν ωραίο. Είχε βγει, όταν το είχαμε δει την πρώτη φορά. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Αναγκάζεται μία να βρει σπίτι τέλος πάντων και βρίσκει και γίνονται πράγματα. Ωραίο intro. Ναι. Ωραίο plot twist το intro. Ναι. Στην ουσία βλέπεις δύο ταινίες. Μία short movie. Ακριβώς. Και μία μεγάλη μετά. Ναι, ναι, ναι. Ανατυχιαστική φιγούρα αυτό που βλέπεις τέλος πάντων. Είναι επηρεασμένο από ελληνική ιστορία αληθινή, να το πούμε αυτό. Ναι. Και παίζει και εδώ ο Bill Skarsgård και εκεί και στο John Wick 4 που τον έχουμε δει. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι, τίμιος. Και η Τζορτζίνα Κάμπελ η πρωταγωνίστρια και αυτή είναι πολύ καλή. Ο Σκάργκαρ, παιδιά, τον θεωρώ από τους κορυφαίους της γενιάς του. Ναι. Πολύ καλός ηθοποιός και ο τύπος είναι χαμελέοντας. Δηλαδή, οπουδήποτε παίζει, μεταμορφώνεται. Και έχει πολύ ακόμα, γιατί είναι 34 νομίζω. Στο νούμερο 6, δηλαδή, εσύ. Barbarian. Εγώ στο νούμερο 6 έχω το The Orphan του 2009. Ναι. Από τις λίγες ταινίες τρόμου τις οποίες δεν βαρέθηκα ούτε δευτερόλεπτο. Συνήθως όλες τις ταινίες τρόμου προς τη μέση εκεί πέρα κουράζουν λίγο. Έχουν την τάση να κουράζουν. Το The Orphan έκανε εκπληκτική δουλειά σε αυτό. Έχει πάρα πολύ ωραία ροή, έτσι. Συμφωνώ μέχρι εκεί. Έχει και plot twist, πολύ ωραίο. Που είναι η ιδέα ολόκληρη στο plot twist της. Όντως. Έτσι. Ναι, όντως. Το οποίο δίνει και αυτό κάτι ξεχωριστό. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Η ταινία επίσης παίρνει πόντους επειδή έχει η Βέρα Φαρμίγκα μέσα, αλλά και Peter Sarsgaard. Έτσι. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Είναι ο ηθοποιός που παίζει και στο. Εγώ το έχω μάθει από το The Killing, από τη σειρά που έπαιζε πάρα πολύ ωραία από τη δεύτερη σεζόν. Εσύ το ξέρεις από το The Batman. Το The Orphan τι κάνει πολύ ωραία που γενικά δεν το έχω ξαναδεί. Παρόλο που δεν σε χώνει μέσα σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, για να νιώσεις κλειστός, να νιώσεις την κλειστοφοβία του πράγματος, όπως κάνουν οι περισσότερες horror ταινίες. Σε κλείνει μέσω του bullying που κάνει η Esther, το ορφανό δηλαδή που υιοθετείται από το ζευγάρι, στα παιδιά του ζευγαριού. Νιώθεις και εσύ κλωβισμένος επειδή δεν μπορούν να μιλήσουν τα παιδιά. Και είσαι. Ναι, τέλος πάντων, υπάρχουν άλλα ερωτήματα εδώ, αλλά δεν θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε τώρα. Εντάξει, γιατί σε ποια ταινία δεν υπάρχουν ερωτήματα. Ναι. Στο Barbarian δεν υπάρχουν ερωτήματα. Έχει, υπάρχουν εντάξει. Εκεί. Εντάξει, προφανώς. Κάποια πράγματα τα δέχεσαι για να προχωρήσεις. Ειδικά σε αυτές τις ταινίες. Έχει λαθάκια, έχει ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς. Okay. Αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι το κάνει καλά αυτό που κάνει το Orphan και επίσης η φάτσα της τύπησας που παίζει την Esther, μιλάμε, σου μένει ανεξίτηλα χαραγμένη, τη βλέπεις σε φιάλτη σου. Είναι από τις horror ταινίες, ναι. Που δεν σε κάνει καθόλου να τρομάζεις. Δεν έχει τίποτα να τρομάξεις. Εντάξει. Εγώ τρόμαζα γιατί ταυτιζόμουν με τα παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν φοβόσουν για τα παιδιά, τι θα πάθουν, τι σαν έστω σε. Ήταν δεν σε έκανα να συνδεθείς με τα παιδιά, εντάξει. Πώς δεν σου κάνανε να συνδεθείς με τα παιδιά, αφού σε δένει με τα παιδιά στην αρχή, σου δείχνει. Που με την οικογένειά του είναι ευτυχισμένη. Που ναι. Στην ουσία η οικογένεια πάει να κάνει κάτι καλό και του γυρνάει σε κάτι. Πιο πολύ μία για του γονεί. Εντάξει, όχι. Τα παιδιά, όπως και να το κάνει, εντάξει, ίσως επειδή είσαι πιτσιρικά και δεν νιώθεις έτσι, αλλά όταν βάζει παιδί μέσα σε ταινία horror είναι cheat. Εντάξει, εγώ δεν την είχα κάνει στις υποψηφιότητες το The Orphan. Για να μπει σε δεκάδο. Από αυτού είναι, παιδιά. Ναι, δεν πάμε. Το είχα κάνει. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να διαπληκτιστούμε. Δεν μ' άρεσε. Δεν μας νοιάζει. Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Νούμερο 5 δικό σου. Νούμερο 5 δικό μου είναι το Saw. Το ένα. Το Saw, το ένα του James Wan. Μια. Κάνει σύνομα, τα λέω. Μια από τις καλύτερες της horror ταινίες όλων των εποχών. Ναι, ωραία. Είναι. Το πόσο. Η ιδέα είναι εκπληκτική. Αυτό θέλω να πω τώρα. Το πόσο διαφορετικό αυτή η ιδέα σε κάνει να τρομάζει μόνο και μόνο την ιδέα. Ναι. Θέματα έχει. Έχει. Δεν θα έχει. Αφού εσύ το πες. Έχει θεματάκι. Αρκετά. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτό. Είναι εκπληκτική ταινία. Απλά είναι από τις ταινίες που δεν θα είναι ποτέ ίδιες μετά την πρώτη θέαση. Στηρίζονται στο plot twist. Αυτό ήθελα να πω, ότι το plot twist ξεκάθαρα. Είναι ανατυχιαστική και η κούκλα του franchise με το καροτσάκι. Και πολύ καλή δουλειά και σε αυτό. Και αυτό ήταν μετά το πρόβλημα με τον καρκίνο που βγήκαν όλες οι υπόλοιπες. Ναι, αυτό ναι, εντάξει. Και όσο πάει δεν βλέπονται. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Μην το πιάσουμε το franchise. Οι υπόλοιπες δεν έχουν καμία σχέση με την πρώτη ταινία. Δεν καμία απολύτως. Πραγματικά. Και χειροκροτάνε στο σινεμά. Προσπαθούν να έχουν σχέση με την πρώτη ταινία, αλλά δεν έχουν. Ναι, ναι. James Wan σκηνοθέτη. Τι να πω. Λόγια όλοι, για το... όλοι το ξέρουν για το show. Όλοι το έχουν δει όσοι βλέπουν horror ταινίες. Νούμερο 5 show. Και είναι στο νούμερο 5 γιατί απλά μου αρέσουν περισσότερο κάποιες άλλες. Γιατί έτσι γουστάρω, πες ρε. Και έτσι επειδή έτσι γουστάρω. Κυρίως. Γιατί έτσι γουστάρω, πες το νούμερο 5.
Εγώ στο νούμερο 5 ξέρεις ποια γούσταρα να βάλω. Και εκεί θα διαφωνήσουμε πάλι. Ναι. Αρχίζει πάλι τα δικά σου τώρα. Ναι. Το The Thing του 1982. Α, όχι, όχι. Δώσε μου θρίλερ επιστημονικής φαντασίας και πάρε μου την ψυχή. Μου έχεις πει ότι δεν σου αρέσει αυτό. Ναι. Εντάξει, η ιδέα, παιδιά, είναι εκπληκτική, γιατί τι καλύτερο από, για μια ταινία τρόμου από μια απομακρυσμένη βάση στη μέση του πουθενά, στην Ανταρκτική, στην οποία μπαίνει ένα on εξωγήινο μέσα, το οποίο μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή έμβιου όντως. Όντως. Και αρχίζει και βάζει την αμφιβολία στα μυαλά όλων. Κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν. Σιγά σιγά κοιτάει ο ένας τον απέναντί του και δεν ξέρει αν αυτός που βλέπει είναι όντως ο απέναντί του ή αν είναι ο εξωγήινος μεταμορφωμένος. Λένε κάποιες φορές πράγματα που τα ξέρουν μόνο αυτοί μεταξύ τους. Μπράβο, για να μπορούν λίγο να δούνε ποιος και τι. Αν και μετά νομίζω καταλαβαίνουν ότι μπορεί και παίρνει τα ξέρει και αυτά. Τα ξέρει και αυτός. Ναι. Οπότε μετά κάνουν εξετάσεις αίματος και υπάρχει μια τρελή σκηνή, τέλος που δεν τη λέμε. Και υπάρχει, παιδιά, πολύ ένταση συγκεκριμένη ταινία. Έχει εκπληκτικά πρακτικά εφέ. Ναι, για τότε που βγήκε, ναι. Τα οποία, όχι για τότε, γιατί μέχρι και σήμερα που το βλέπεις, ναι, είναι πολύ αληθινά όλα. Ενώ για τότε, το 1982 που βγήκε, νομίζω, ναι. Είναι πολύ τώρα. Παιδιά, μέχρι και σήμερα φαίνονται πάρα πολύ αληθινά, ναι. Τι θα ήθελα να έχει λίγο καλύτερο αυτή η ταινία. Εάν είχε και ένα πιο ξεκάθαρο τέλος, θα ήταν πιο ψηλά από το νούμερο 5. Θρίλερ αγωνίας, μετέρας εξωγήινο, δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος, είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα σημείο, δεν μπορούν να φύγουν από εκεί, γιατί χαλάει το ελικόπτερο νομίζω, δεν μπορούν να έρθουν να τους πάρει κάποιος, δεν μπορούν να φύγουν έτσι όπως να είναι, στη μέση του πουθενά στην Ανταρκτική, οπότε δεν μπορούν να γλιτώσουν, πρέπει να επιβιώσουν με κάποιο τρόπο. Εάν είχε και ένα πιο ξεκάθαρο τέλος, γιατί δεν σου δίνει ξεκάθαρο τέλος, καταλαβαίνεις εσύ, αφήνεις τη δική σου κρίση το πώς τελειώνει η ιστορία, θα μου άρεσε πολύ περισσότερο. Τώρα στο νούμερο 5. Παρ' όλα αυτά δηλαδή, τη βάζω στο νούμερο 5. Εμένα στην αρχή που την είχα δει, που την είχαμε δει, δεν μου άρεσε στην αρχή. Ναι. Μετά που την ξανασκέφτηκα λίγο τις επόμενες μέρες. Μπράβο. Ανέβαινε λίγο. Αλλά εντάξει, την είχα στις υποψηφιότητες, ναι. Αλλά δεν την έβαλα. Όμως εντάξει, συμφωνώ ότι είναι πολύ ωραία ταινία και για τότε που βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Και ωραίες ερμηνείες. Ναι. Ερμηνείες. Όντως, εντάξει. Νούμερο 4 είναι η επόμενη ταινία με ζόμπι που έλεγα. Ναι. Είναι η 28 μέρες μετά. Killian 28 Murphy. Days later. Killian Murphy, παιχταράς. Killian Murphy, νέος εκεί πέρα. Κουβαλάει την ταινία. Τρελιάρης Killian Murphy. Κουβαλάει την ταινία. Η καλύτερη ταινία με ζόμπι. Ταινία, όχι σειρά. Ταινία, ναι. Με ζόμπι, κατά τη γνώμη μου. Και σειρά, γιατί ποια σειρά υπάρχει καλύτερη με ζόμπι. Αν θεωρήσει το δειλά στο βάζω ότι είναι ζόμπι, τότε είναι ξεκάθαρα καλύτερη. Εντάξει τώρα. Είναι... Debatable. Τι debatable. Επικοινωνία στα λέει. Για πες. Πολύ ωραία ζόμπι, αν και δεν είναι και τόσο ωραία. Εντάξει. Καλοντημένα. Δεν είναι καλοντημένα. Ωραία ζόμπι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αγχωτική, η πόλη έτσι όπως είναι φτιαγμένη, σαπίλα αυτό. Για την οποία, να ξέρετε, η πόλη είναι το Λονδίνο. Να αλήθεια. Για την οποία δεν είχαν πάρει άδεια βιντεογράφησης ώστε να κλείσουν δρόμους και τέτοια. Οπότε, να ξέρετε, οι σκηνές που φαίνεται άδειο το Λονδίνο πήγανε ξημερώματα. Είναι όντως. Και ξημερώματα φαίνεται νομίζω και ότι είναι κιόλας στην ταινία. Ναι, γι' αυτό δεν υπάρχει ψυχή. Στο Λονδίνο. Ναι. Στην ουσία η ταινία είναι όλο ένα. Προσπαθείς να επιβιώσεις, δεν είναι. Ένα κυνηγητό. Ναι, είναι ένα κυνηγητό επιβίωσης, ας πούμε. Φοβερό soundtrack. Ναι. Προσπαθείς να βρεις προμήθειες και τέτοια, αλλάζεις κάθε φορά σημεία που μένεις. Είναι αυτό η ταινία, είναι σαν να παίζεις video game. Αχα. Και βγαίνει και νούμερο 3 τώρα, το 28 years later. Ναι. Δεν έχω δει ούτε καν το 2. Το 2 είναι καλό και το 2. Είναι καλό. Είναι πολύ καλό και το 2. Το δούμε. Άρα, νούμερο 4, σκηνοθέτης ο Danny Boyle, νομίζω το φέρετε. Πεκταράς. 28 days later. 28 πάμε, days later. Το πάμε 28 μέρες μετά. Έτσι. Δικό μου νούμερο 4, Αντρέα. Δεν πιστεύω να διαφωνείς αυτό. Όχι, ρε. Και εγώ θα το βάζα. Σας είπα ότι δεν βάζω. Ταινίες με ζόμπι, διότι θεωρούσα ότι είναι άλλο επεισόδιο, ρε παιδί μου. Και θα κάνουμε άλλο επεισόδιο. Α, θα κάνουμε, εντάξει, θα έλεγα ποια δεν βάζεις. Θα κάνουμε, όχι. Νούμερο 4 δικό μου είναι το Bram Stoker's Dracula. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. 1992. Πώς δεν μπορώ, αφού μαζί το έχουμε δει. Πώς γίνεται να μην έχει. Είπες πολύ όνομα, πολύ μεγάλο. Ο Dracula. Υπάρχουν πολλές ταινίες Dracula, γι' αυτό το λέω. Ναι. Δεν συμφωνώ καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί? Καλύτερα. Ήταν αθήτητο που το είχαμε δει. Ωραία, ήταν αλλά το νούμερο 4. Ναι. Πολύ το έβαλες. Προφανώς. Ωραία, εντάξει. Περίμενε τώρα να σε πείσω. Πάμε. Λοιπόν, καταρχάς, για τους που δεν ξέρουν, όπως προδίδει και ο τίτλος του, μιλάμε για κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος τρόμου του Bram Stoker. Και έχουμε Francis Ford Coppola στη σκηνοθεσία. Έχουμε. Κρατιέσαι λίγο. Αφού τα ξέρω. Gary Oldman πρωταγωνιστή.
Ναι. Έχουμε Winona Ryder, πρωταγωνίστρια, ναι, σε διπλό ρόλο. Και έχουμε Keanu Reeves, νιούφι ακόμα, μικρούλι, αλλά... Οκ, okay, εντάξει, ναι, ήταν, ναι. Στον πιο εκφραστικό ρόλο της καριέρας του, μπορώ να πω. Δηλαδή πήρε και 2-3 εκφράσεις παραπάνω. Ναι, ναι. Ξεπέρασε τον εαυτό του εκεί πέρα. Και εκτός αυτού έχουμε το κερασάκι, μάλλον πήραμε όλο τον κουβά με τα κεράσια και το ρίξαμε πάνω στην τούρτα. Anthony Hopkins. Δηλαδή τι άλλο θέλουμε, τι άλλο θέλεις για να σας πω. Ναι, έχει φοβερό cast αυτή η ταινία, όντως. Αυτή η ταινία είναι μια κατηγορία από μόνη της. Και γιατί είναι μια κατηγορία από μόνη της, γιατί είναι από τις ταινίες που δεν ξέρεις, και αυτό μου αρέσει πολύ, γι' αυτό και την ξεχωρίζω και τη βάζω σε αυτό το top 10. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κακός και ποιος είναι ο καλός. Δεν ξέρεις. Ξέρεις βασικά, αλλά δεν ξέρεις εάν πρέπει να συμπαθήσεις τον καλό για αυτό που κάνεις τον κακό ή πρέπει να τον αντιπαθήσεις. Γιατί έχεις συμπόνια και για τον κακό. Γιατί ο άλλος ναι, μεν είναι κακός, αλλά δικαιολογείς και λίγο τις πράξεις του. Οπότε, γιατί έχει να είναι τόσο οπότε κακός. Οπότε φέρνει το θεατή σε μια ψυχολογική σύγχυση. Και εγώ πάντοτε το εκτιμώ αυτό να το κάνουν οι ταινίες, παιδιά. Όταν με βάζουν σε δίλημα. Και δεν στο λύνει μέχρι το τέλος της ταινίας. Το αφήνει αυτό το δίλημα να το βγάλεις εσύ. Εσύ θα κρίνεις τι θα κάνεις στο τέλος. Τα σκηνικά λίγο, η ατμόσφαιρα λίγο, δεν ξέρω. Εγώ τρελαίνομαι γι' αυτό. Ναι, είναι λίγο θεατρικό επίτηδες. Αυτό είναι λίγο θεατρικό. Έχει μια θεατρικότητα, όπως είχε και ο Λάνθιμος, ας πούμε, στο Poor Things. Ναι. Έχει και αυτό μια θεατρικότητα, αλλά είναι άποψη. Ήταν λίγο μια σκοτεινή θεατρικότητα, πολύ σκοτεινό. Ναι, είναι σαν μια κινηματογραφική θεατρική παράσταση, το οποίο το έχει κάνει επίτηδες. Ναι, αυτό δεν μου άρεσε λίγο. Ναι. Εγώ το γουστάρω γιατί δεν θα το προτιμούσα σε άλλες ταινίες, αλλά μόνο στη συγκεκριμένη το δικαιολογώ γιατί είναι μια κατηγορία μου του πάει. Τη πάει δηλαδή. Τη συγκεκριμένη ταινία, γι' αυτό και τη βάζω στο νούμερο 4. Νούμερο 4. Καταρχάς δεν χρειαζόταν να προχωρήσω, έτσι μπορούσα να σταματήσω στο όνομα Anthony Hopkins. Δεν χρειαζόταν να πω παρακάτω. Αλλά είπα, ήθελες... άντε για σένα. Άντε. Επειδή είσαι σε ψύχη. Και για αυτού που βλέπουν, λέμε. Άντε, ναι, ναι. Άντε, άντε, παιδιά. Όχι για αυτού που βλέπουν, για σένα. Για σένα. Ωραία, εντάξει. Νούμερο 3 είναι το. Πώς προφέρετε, Hereditary. 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 Εγώ το έχω στο νούμερο 2, ρε Αντρέα. Αλήθεια. Νούμερο 3. Στο νούμερο 2 το έχει. Ναι, προφανώς. Τώρα. Δεν πειράζει. Μετά χρόνο. Όχι. Νομίζω ότι κάτι δεν έχει εδώ. Λέμε ταυτόχρονα το νούμερο 3 και το νούμερο 2. Ή μπορεί να μην το έχω βάλει επίτηδες γιατί ξέρω θα το βάλεις εσύ. Δεν νομίζω το κάνεις αυτό. Πάμε. Νούμερο 3 και 2. Ναι. Δε χαιρέτη. Δε. Όχι. Χαιρέτη. Ναι. Άρι Άστερ. Ο Άρι Άστερ μετά αυτή την ταινία έγινε ο σκηνοθέτης. Μπήκε στη λίστα με τους σκηνοθέτες που όποτε βγάζει ταινία θέλω να τη δω. Τέλος, ναι. Ό,τι και να είναι. Και χάλια. Που δεν θα είναι χάλια. Όχι, όχι. Μόνο τίμιες έχει βγάλει. Κάποιες δεν του έχουν πετύχει ακριβώς. Στο βίντεο σου ανέφερε την Τόνι Κολέτ, νομίζω που κάνει τώρα πρόσφατα. Ναι. Ναι. Το Hereditary. Τα έχει πει ήδη το βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Το προηγούμενο βίντεο ακριβώς από αυτό που βλέπετε. Ναι. Και παίζει και ο Alex Wolf που παίζει τώρα στο A Quiet Place Day One. Mm-hmm. Που το οποίο δεν το είδαμε. Θα το δούμε. Δεν το είδαμε, παιδιά, ναι, γιατί έκλεισε το σινεμά της περιοχής εδώ πέρα. Κάτω Αθήνα δεν μπορούσαμε να ανακατεύουμε. Και όχι, δεν μπορούσαμε κιόλας. Το έπαιζε σε αίθουσα η οποία. Καλύτερα να κάτσω στο σπίτι μου. Έχουμε πιο καλό. Ναι, δεν το έπαιζε ούτε Dolby Atmos, ούτε σε καμία αξιοπρεπή αίθουσα για να αξίζει να πας να δώσεις 10 ευρώ για να τη δεις. Ο Άρι Άστερ πάλι και αυτή η ταινία είναι αυτή, έχει αυτή την περιεργή, αλλά λίγο το ιδιαίτερο σενάριο που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι είναι μια ταινία η οποία στηρίζεται στις λεπτομέρειες, οπότε θέλει την προσοχή σου καθ' όλη τη διάρκεια. Δηλαδή θέλει να είσαι εκεί. Αν χάσεις κάτι, κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθείς στο τέλος να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Την έχω δει μια φορά και θυμάμαι ακόμα 2 λεπτομέρειες. Πολύ σημαντικές. Πολύ, ναι. Ναι, που άμα τις χάσεις μετά στο τέλος θα είσαι. γιατί έγινε τώρα αυτό. Χάλια. Από να του βάλω 3. Στηρίζονται αυτό που είπες, στις λεπτομέρειες που σου δείχνει στην αρχή ή στη μέση, κάπου εκεί. Το ανατεχιαστικό μικρό κοριτσάκι που έχουν για κόρη. Είναι σαν κούκλα. Γιατί κάστη είναι αυτό. Ναι. Είναι σαν κούκλα και έτσι είναι και στη... μοιάζει πολύ, όντως. Δεν έχουν βάψει. Όχι ακριβώς έτσι. Ναι, εντάξει. Προφανώς την κάνανε πιο ταλαιπωρημένη. Ναι, πιο... ναι, την έχουν αλλάξει. Την έχουν παραμορφώσει λίγο. Ναι. Η οποία είναι εκπληκτική ηθοποιός, να το πούμε έτσι. Είναι, ναι, είναι, όντως. Φοβερό ταλέντο. Όλοι βασικά που παίζουν εκεί πέρα. Ναι, ναι, πολύ καλό. Και να πούμε ότι είναι μια ταινία η οποία δεν είναι εκεί για να σε κάνει να περάσει καλά. Δεν θα βάλει το Hereditary για να πει εγώ χαβαλέ. Για να γελάσω. Όχι. Θα χεστεί πάνω σου. Όχι μόνο θα χεστεί πάνω σου. Θα σου χαλάσει ψυχολογία. Ναι. Για επίτηδες. Διότι θέλει να περάσει λίγο το μήνυμα του ότι πρόσεχε γονιέ τι κάνει στο παιδί σου, διότι αυτά που κάνει τα κληρονομεί, θέλοντας και μη. Έχει μια σάπια ατμόσφαιρα. Ναι, ναι. Μουντήλα, δεν ξέρω πώς το πω. Σαπίλα. Νιώθεις άβολα καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Δεν σε αφήνει σε χλωρό κλαρί. Είναι αυτό το. Βγάζει λίγο δάκρυ από τη σαπίλα. Ναι, 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 ναι. Είναι αυτή η ταινία. Την έχω στο νούμερο 3, την έχει στο νούμερο 2. Το Hereditary, θα το πω τώρα, λοιπόν, ναι, και γράψτε το, είναι το Dark Souls των horror ταινιών. Δεν είναι for fun εκεί. Ναι. Δεν είναι for fun,
Αλλά εάν καταφέρει να το ξεπεράσει όλο αυτό, στο τέλο νιώθει κάπω διαφορετικά. Επίση, ναι, δεν είναι εκεί για να πάρει εύκολη κάθαρση. Έτσι. Πρέπει να υποφέρει για να πάρει κάθαρση και στο τέλο, νομίζω, δεν παίρνει την. Την απλή απόλυτη κάθαρση. Παίρνει κάτι διαφορετικό που θα το θυμάσαι. Δεν είναι τυχαίο το ότι εγώ τουλάχιστον. Έχει ξαναδεί το Hereditary από τότε που το έχουμε δει μαζί? Όχι. Δεν το έχει ξαναδεί. Παρόλα αυτά, σου έχει μείνει αξέχαστο. Ναι. Δεν θε, αλλά σου έχει μείνει αξέχαστο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τα θυμάμαι αυτό, όλα. Όποια ταινία, παιδιά, καταφέρνει και το κάνει αυτό, είναι ταινία αριστούργημα. Οτιδήποτε είδο, ναι, μιλάμε, έτσι. Όποια ταινία καταφέρνει με την πρώτη θέαση να σου μείνει αξέχαστη. Άρα είπε το νούμερο 2, σου πάω στο νούμερο 3. Πάμε στο νούμερο 3 εγώ. Να πω εγώ το νούμερο 3. Το δικό Α, μου. Ναι, δεν έχει πει το 3, εσύ. Ναι, μπράβο. Don't Breathe. Α, το είχα, ναι. 2016. Τόσο πολύ σ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μπράβο, διότι. Να σου πω γιατί. Μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει και εμένα. Να σου πω γιατί μ' αρέσει πολύ το Don't Breathe. Γιατί θα το πω τώρα και για το. Το Don't Breathe είναι το nobody των horror ταινιών. Δηλαδή, είσαι εκεί για τη διασκέδαση, το αντίθετο του Hereditary. Δηλαδή, είσαι με τον κακό. Ακριβώς αυτό, ναι. Θέλεις να τους πετσοκόψει. Ναι. Θέλεις να. Χαίρεσαι. Θέλεις να τους ξεπατώσει όλους. Χαίρεσαι όταν πεθαίνουν. Ναι, λες τα μαλακισμένα σκίστα. Ναι. Για αυτό που έκαναν. Στην ουσία είναι τρεις νέοι. Τέλος πάντων, μια ομάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι. Πάνε να κλέψουν λεφτά. Πάνε να κλέψουν ένα σπίτι. Το οποίο είναι ένας γεράκος ανυπεράσπιστος τυφλός, ναι, που ξέρουν μέσα ότι έχει λεφτά, τώρα δεν θυμάμαι να ξέρουν, τέλος πάντων μπαίνουν μέσα για να τον κλέψουν, ναι, okay, αυτό, και καταλαβαίνουν ότι τελικά οι ανυπεράσπιστοι είναι αυτοί. Ναι. Γιατί ο τύπος που πάνε να κλέψουν είναι ένας πρώην βετεράνος, ο Ικάστη είναι αυτός, δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Και τους πετσοκόβει και εσύ είσαι ότι ναι, πετσόκοψε τους, ναι. Ναι, καλά τους κάνεις, ναι, λέμε, μπράβο. Ναι, ναι, μπράβο. Τα μαλακισμένα. Αλλά έχει και plot twist. Έτσι, όπως πρέπει να έχει μια horror ταινία που σέβεται τον εαυτό της, έχει και plot twist. Άρρωστο plot twist. Οπότε, όσοι δεν την έχετε δει, δείτε τη. Άνετα και παραπάνω. Για μένα το νούμερο 3 μου, το Don't Breathe, είναι και αυτό μια κατηγορία μόνη της. Εμένα μου άρεσε και εμένα, αλλά δεν το έβαλα καν στη δεκάδα. For fun. For fun, παιδιά. Παιδιά, βάλτε τη. Θα πάρετε ακριβώς το αντίθετο. Οπότε θα πάρετε το Hereditary. Ναι. Θα πάρετε την απόλυτη κάθαρση. Θα είστε καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας έτσι. Θα τρομάξετε και λίγο γιατί είναι τρομακτική σαν ταινία, αλλά θα είστε έτσι. Ναι, 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 ναι! Πετσόκοψε τους, ναι! Δεν θα είστε έτσι στο νούμερο 2 μου. Α, για πες. The Conjuring το πρώτο. Να πω εδώ πέρα ότι και το δεύτερο θα μπαίνει στη δεκάδα μου. Είπε το νούμερο 1 μου. Ναι, το ξέρω ότι θα είμαι σίγουρος. Να πω ότι και το Conjuring 2 θα ήταν στη δεκάδα μου, αλλά δεν έβαλα, δεν ήθελα να βάλω δύο το μαζί. Το 2, όχι, καλά έκανε. Θα το. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, πολύ κατώτερο του πρώτου. Ναι, αλλά είναι ανώτερα από κάποια άλλα που. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε, αλλά πολύ κατώτερο του πρώτου. Ναι, σίγουρα. The Conjuring 1, James Wan πάλι. Uh-huh. Είναι δύο φορές στην πεντάδα μου. Patrick Wilson και η Farmiga που σου αρέσει και μου αρέσει. Βέρα. Ναι, μπράβο. Είναι γενικά τη σειρά. Ως δαιμονολόγοι. Δαιμονολόγοι. Μπράβο. Δαιμονολόγοι. Και είναι γενικά στη σειρά Conjuring. Να πούμε και για τους Ron Livingston και Lily Taylor που είναι οι γονείς παύλα θύματα. Ναι. Έτσι. Ναι. Ακόμα και τα κοριτσάκια παίζουν καλά, όλα τα κορίτσια που έχει εκεί. Ναι. Έλα, να πούμε λίγο τον ελέφαντο στο δωμάτιο. Πες το. Ποιο? Έλα, πες το τώρα. Ποιο? Να πούμε. Δεν γίνεται να μην το πεις τώρα αυτό. Ότι πες. Δεν έχουμε χεστεί. Α! Θα έλεγα, ξέρεις, θα έλεγα ότι είναι η ταινία που την έχω δει 6 φορές και όταν θα την ξαναδώ 7η. Θα ξαναχεστεί, θα ξαναβοηθώ. Πώς γίνεται αυτό, ναι, πώς γίνεται. Στα ίδια σημεία που ξέρεις ότι, ότι ναι, κάτι θα γίνει. Τώρα θα γίνει, έλα. Γίνεται και φοβάμαι. Επαναλαμβάνω. Εάν τη δεις με σωστό τρόπο, δηλαδή με ναι, home cinema καλό ή με ακουστικά καλά. Άμα τη δεις στο κινητό, ναι, έτσι. Έτσι. Ναι. Μην τη θα τρομάξεις μόνο. Είναι κρίμα για σένα, μην τη δεις. Όχι, όχι. Όχι, καλό θα για σένα. Θα πάει χαμένο. Δεν είναι καλό. Γιατί άμα βάζεις horror ταινία, τη βάζεις για να χυστείς πάνω. Δεν τη βάζεις για να προστατευτείς από το φόβο. Το Conjuring είναι και λίγο. Ξεπερνάει τα όρια λίγο του τρόμου. Είναι και λίγο επικίνδυνο. Είναι, ναι. Καλά, άμα είστε τίποτα, έχετε κάποιο πρόβλημα. Μην το δείτε το The Conjuring. Είναι λίγο επικίνδυνο. Όχι, όχι. Τι ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι τρομάζεις. Δεν έχω νιώσει και αυτή την ανατριχύλα στο σώμα μου. Δηλαδή, ναι, ανατριχιάζω ναι, ναι, ολόκληρος. Όντως. Όταν βλέπω το The Conjuring, όσες φορές και να το δω. Είναι μια-δυο σκηνές που πραγματικά λες άντε να περάσουν. Ναι. Έλα, πάμε. Ενώ τις ξέρεις. Τις ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ ωραίο τέλος. Ωραίο. Πολύ. Τέλος ωραίο, εντάξει, ναι. Ωραίο. Το ιδανικό τέλος. Το ιδανικό δεν είναι ωραίο. Ναι, 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 ναι. Δεν χαίριζε. Όχι, αλλά ναι, είναι. Γενικά μια κάθαρση την παίρνεις. Σίγουρα. Κοίτα, το The Conjuring είναι ο τέλειος συνδυασμός μεταξύ σκηνοθεσίας, μίξης ήχου, ναι, 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 ερμηνεών. Πάλι οικογένεια σε ένα σπίτι, αλλά δεν είναι. Παιδάκια. Παιδάκια.
Άμα βάζει παιδάκι, είναι τσίτ, λέμε. Αν και δεν σε νοιάζει τα παιδάκια, σε νοιάζει αυτό σου. Όταν τη βλέπει την ταινία. Ναι, εντάξει, αλλά παίζουν πολύ καλά τα παιδάκια, να το πούμε αυτό. Να το πούμε ότι παίζει το παιδάκι από το Interstellar, το κοριτσάκι. Ναι, μπράβο. Παίζει εκπληκτικά και έχει. Τα κοντζούρια, παιδιά, είναι το νούμερο 1 το δικό μου. Θα το έλεγα στο νούμερο 1, με πρόλαβα ο Ανδρέας. Οπότε εγώ τελείωσα. Εσύ έχει τώρα να πει το νούμερο 1 το δικό σου, Ανδρέα. Το νούμερο 1 το δικό μου. Κατακλείσω εγώ, μάλλον. Το έχω. Θυμάσαι, είχαμε κάνει ένα βίντεο. Περίμενε. Να σηκωθώ λίγο. Είχαμε κάνει ένα βίντεο παλιά με Wars που κάναμε. Ναι. Και είχαμε κάνει. Conjuring. Α, κατάλαβα. Conjuring. Versus a Quiet Place. Versus a Quiet Place. Τώρα στο νούμερο 1 το A Quiet Place έβαλε, μωρέ. Ναι. Μα το λέω χρόνια τώρα ότι είναι η αγαπημένη μου horror ταινία. Δεν το έβαλα διότι ήξερα ότι θα το είχε ο Ανδρέας. Το λέω χρόνια τώρα ότι είναι η αγαπημένη μου ταινία και δεν το λέω έτσι. Mm. Όντως είναι. Τζον Κραζίνσκι, σκηνοθέτη και ηθοποιό ταυτόχρονα. Και νομίζω. Ο Ράιτερ. Αυτό που κατέβασε την ιδέα αυτή. Και Έμιλι Μπλαντ φυσικά. Εντάξει, είναι ένα βασικό παράγοντα που η ταινία αυτή είναι αγαπημένη μου horror. Αρχόντισα. Η Έμιλι Μπλαντ έχει τη φάτσα τη μαμά. Δηλαδή είναι, σου βγάζει μια στοργή. Είναι και μαχήτρια όμω. Ναι, σε κάθε project σου βγάζει μια πολύ ωραία. Ταινίες. Έχετε ξαφνικά μια εξωγήινη απειλή στον κόσμο και εντάξει. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να κάνει φασαρία. Ναι, γιατί ακούνε το παραμικρό. Αυτό να κάνει. Ακούνε με πιο αυτό. Ανάσα, να ανασένει δυνατά, ναι. Ακούνε και έρχονται και σε πετσοκόβουν. Έχουν πολύ ευαίσθητη φοβερή. Ευαίσθητη ακοή. Ναι. Αυτά τα πλάσματα τέλος πάντων. Είναι τυφλά, αλλά ακούνε πάρα πολύ καλά. Η ιδέα, η εκτέλεση είναι ακόμα καλύτερη από την ιδέα. Γιατί η εκτέλεση είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Γιατί στο συγκεκριμένο project, το συγκεκριμένο project μάλλον, σαν ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά για να εκτελεστεί, στην ουσία, αν το καλοσκεφτείτε, το A Quiet Place είναι σχεδόν μια βουβή. Ταινία. Ναι. Στηρίζεται μόνο στα ηχητικά της εφέ. Και αν δείτε, παιδιά, τα βίντεο που κρύβονται, δηλαδή το τι κρύβεται πίσω από την δημιουργία του A Quiet Place στο θέμα ήχου, στο τι έχουν κάνει στον ηχητικό τομέα, θα πάθετε πλάκα. Έτσι, σαν να την αχτεί ο εγκέφαλος. Μιλάμε για άλλο επίπεδο sound design. Στην ταινία είσαι σε ένα μόνιμο. Επειδή είναι και σχεδόν μου βίο, όπως είπες, είσαι σε ένα μόνιμο έτσι λίγο. Κρατημένος λίγο, μην κάνετε φασαρία τώρα. Μην δεν κάνετε. Είναι κότα καταρχάς. Μην κάνετε λάθος. Καταρχάς να πούμε δεν είναι κότα. Δεν λυπάται. Πετσοκόβει, δεν λυπάται η ταινία. Δεν λέω περισσότερα, αλλά δεν λυπάται. Ναι. Πετσοκόβει, έτσι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Κατάλαβα. Όπως λες, πρέπει να κάνει μια horror ταινία, τολμάει. Δεν είναι. Να έχουμε και sequel. Δεν το έχουμε όλοι. Όχι. Καταρχάς από την αρχή καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις τώρα. Κάτσε στο καναπέ και, ακριβώς. Και βλέπε. Ναι, και επίσης, όταν θέλεις να πείσεις τον θεατή ότι αυτός ο κόσμος που βλέπει είναι επικίνδυνος. Το δείχνεις από την αρχή. Πρέπει να το δείξεις. Ναι. Άμα δεν πεθάνει κόσμος, δεν με πείθεις ότι είναι επικίνδυνα. Είναι από τις λίγες horror ταινίες που δεν ουρλιάζει κάποιος. Δεν μπορεί να ουρλιάξει. Δεν μπορεί. Και είναι όλη την ώρα κρατιέται, σφίγγεται η Emily Blunt, ξέρω εγώ, κάνει έτσι, ξέρω εγώ και τέτοια. Αυτό, φοβερή ερμηνεία της, ξαναλέμε. Και γι' αυτό είναι στο νούμερο 1 μου. Αν και το Conjuring το θεωρώ πιο τρομακτική ταινία. Είναι με άλλο τρόπο τρομακτική ναι, το αυτό. Conjuring. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι, το ένα είναι με πνεύματα και υπερφυσικά πράγματα και το είναι άλλο είναι εξωγήινη εισβολή. Ναι, είναι άλλο είδος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιες άφησες έξω. Τώρα, δηλαδή. Ή τουλάχιστον μην μου πεις πολλές, πες μου έστω μία που την άφησες απ' έξω, ας πούμε. Έχω αφήσει το Bird Box, έχω αφήσει Invisible. Το Bird Box, το οποίο μοιάζει λίγο σε στήλη με το A Quiet Place. Αλλά ναι. με μάτια. Απλά δεν βλέπεις. Έχω αφήσει έξω και το Invisible Man που το είχαμε δει παλιά μαζί. Το έχω δει μόνο μία φορά και θυμάμαι ότι είχα τρομάξει αρκετά. Και εγώ το άφησα έξω αυτό. Και το Sinister. Το οποίο δεν μου πάρει τόσο δεν το πολύ. Έχω δει, ναι. Okay. Δεν το έχω δει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι 20, 10 και 10 αγαπημένες μας ταινίες. Συν λίγες ακόμα. Συν πολλές βασικά, ναι. Παιδιά. Και βλέπουμε κιόλας κι άλλες. Ναι. Εγώ ειδικά που δεν έβλεπα μέχρι κάποια στιγμή. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχω ξεκινήσει και βλέπω. Και με σένα και με τη Ραλία που βλέπουμε αρκετά συχνά horror ταινίες. Γιατί κόλλημα με τις horror ταινίες. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς δε. Οπότε βλέπουμε και εξελισσόμαστε και σε αυτό το είδος. Να πούμε ότι αυτά τα επεισόδια γίνονται και για να πούμε εμείς αυτό που γουστάρουμε, αλλά και για να πείτε εσείς κάτω στα σχόλια το ποια στο YouTube τουλάχιστον όσοι μας βλέπουν από το YouTube, ποιες είναι οι δικές σας αγαπημένες horror ταινίες. 1, 2, 5, 10, 20. Ξέρω εγώ, φτάσετε μέχρι το όριο των σχολείων. Μην θέλετε... κάνετε έκθεση. Ναι, κάντε και έκθεση, διαβάσουμε εμείς. Όριο 350 λέξεις. Ναι, γράψτε μας κάτω στα σχόλια ποιες είναι οι αγαπημένες σας horror ταινίες, αλλά όπως πάντα θέλουμε και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για το τι άλλο το πτενάκι θέλετε να δούμε εδώ πέρα ή τι άλλο θέμα γενικά θέλετε να το βάλουμε εδώ και να το κάνουμε debate ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές, να δούμε πώς το βλέπει η δική μου η γενιά και πώς το βλέπει η γενιά του Ανδρέα και αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, όπως κάνουμε πάντα. Αυτά, να περνάτε όμορφα όλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε
στην παρέα μας μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο ή μέχρι το τέλος αυτού του podcast. Του καναλιού. Αυτό ακριβώς. Εάν σας αρέσει αυτό που ακούτε ή βλέπετε, ακολουθήστε το Spotify κανάλι ή πατήστε το κουμπί subscribe στο YouTube κανάλι. Και αν θέλετε να βλέπετε αυτές τις φάτσες και αλλού, γιατί δεν τις χορτάσατε στο YouTube, μπορείτε να τις βλέπετε και στο Instagram αλλά και στο TikTok, όπου ανεβαίνουν νέα κινηματογραφικά και άλλα πολύ ωραία βιντεάκια, πραγματάκια. Ανεβαίνουν πολύ ξεχωριστά πραγματάκια και εκεί πέρα. Αυτά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να βλέπετε ταινίες και σειρές. Και τώρα που είναι καλοκαιράκι, δείτε ταινίες Strom. Εντάξει. Και λίγο να χεστείτε, δεν πειράζει. Όχι, όχι μόνο ταινίες. Αυτά. Strom. Γεια σας. Γεια σας. Θα πει να σου πω για μπάλα, ε. Εσύ θα με πας. Μέση. Ο Μέση.